λαμπρά δείγματα της υπηρωτικής εκκλησιαστικής τέχνης μέσα από την ασημουργία παρουσιάζονται στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Όταν η τέχνη γίνεται ιερή» που εγκαινιάστηκε την Τετάρτη στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Η έκθεση αποτελεί συνέχεια αυτής που φιλοξενήθηκε στη Μόσχα το καλοκαίρι και περιλαμβάνει ένα ενδεικτικό τμήμα των εκθεμάτων που αναδεικνύουν αφενός τη γιαννιώτικη αργυροχοΐα ως μια μοναδική τέχνη και αφετέρου την πνευματική της σύνδεση με το θείο. Ανάμεσα στα εκθέματα το επιχρυσωμένο Ευαγγέλιο του Χριστόδουλου Πανταζή, το ιερό ποτήριο με την υπογραφή του Αναστάσιου Σουγδουρή και ο ενυπόγραφος σταυρός του Αθανάσιου Τζιμούρη. Τα έργα προβάλλονται σε δύο ξεχωριστά επίπεδα και στην τελετή των εγγενείων παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, η Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός Αλεξάνδρα Αράπτη και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Στα Ιωάννινα εξελίχθηκε αυτή η υπέροχη τέχνη, δύσκολη τέχνη της ασημουργίας. Είχε και έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και χρειάζεται και γνώση, αλλά και φοβερή υπομονή. Μεγάλη τέχνη, η οποία καταλαβαίνετε ότι όταν πρέπει να γίνει και τέχνη ιερή και να αποδώσει όλα αυτά τα στοιχεία, τους συμβολισμούς και τα νοήματα της χριστιανικής πίστης, ότι απαιτεί και την πνευματική εμβάθυνση πέρα από την τεχνική. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις τέχνες και με την αγιογραφία και με την ψαλμοδία και με την ασημουργία, αποδίδοντας ιερά αντικείμενα, ότι ανέπτυξαν και βιώνουν μια ιδιαίτερη πνευματικότητα, διότι πραγματικά είναι αναγκαία για να μπορεί κάποιος να εμβαθύνει σε αυτούς τους συμβολισμούς, να χαράξει όλα αυτά τα πράγματα και να τα αποδώσει με έναν τρόπο, ο οποίος δεν είναι μόνο για να μπουν σε ένα μουσείο, αλλά κυρίως είναι για να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία και την καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Ο Δήμαρχος της πόλης Θωμάς Μπέγκας τόνισε πως το νέο μουσείο αναβαθμίζει το πολιτιστικό προϊόν της πόλης και γεννά μια ιδιαίτερη υπεραξία στον ποιοτικό τουριστικό προορισμό Ιωάννινα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος επανέλαβε την ανακοίνωση που έκανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία, με πρωτοβουλία της η Τράπεζα Πειραιός, ανέλαβε τη χρηματοδότηση των μελετών για την ενεργειακή, κατασκευαστική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου του Κεπαβή. Έχουμε δηλώσει από την αρχή της θητείας μας ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα και προσπάθειες, δηλαδή καλές πρακτικές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιβάλλεται να γίνονται και να συνεχίζουν να γίνονται με την ενεργή συμμετοχή όλων, έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε τον τόπο μας από την απομόνωση και την εσωστρέφεια. Είναι μια προσπάθεια συλλογική που θέλει συνέχεια και συνέπεια. Θέλει συνεργασία και κοινή στόχευση, ώστε όλοι μαζί να γευτούμε την ικανοποίηση ότι αυτός ο τόπος μπορεί και πρέπει να πάει μπροστά. Το οφείλουμε στους προγόνους μας, αναφορά στην έκθεση, και επενδύουμε στο μέλλον της νέας γενιάς. Θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους εργάστηκαν και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης με τίτλο «Όταν η τέχνη γίνεται ιερή». Ιδιαίτερα όμως, θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, κυρία Σοφία Στάικου, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα, συνεχώς, την αγάπη της για τον τόπο μας, τη μεγάλη της αγάπη για τον τόπο μας. Θέλω, δε, σε αυτό το σημείο να επαναλάβω για ακόμη μια φορά τη χθεσινή μου ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι με δική της πρωτοβουλία της κυρίας Στάικου, η Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, ανέλαβε να χρηματοδοτήσει και να χορηγήσει στο Δήμο μας το σύνολο των μελετών ενεργειακής, κατασκευαστικής και αισθητικής αναβάθμισης του κτηρίου του Κεπαβή, στο οποίο η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Κεπαβή ΑΕ και το Σύλλογο Ανάδειξης και Προβολής Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας σχεδιάζει να μεταστεγάσει το Δημαρχείο της πόλης. Επιτέλους η πόλη να αποκτήσει δημαρχιακό μέγαρο. Τους προσκεκλημένους και παριστάμενους στα εγγένεια της έκθεσης ξενάγησε η Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, κυρία Ράπτη, που αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και το Δήμο Ιωαννιτών. Στόχος μας είναι να αναδειχθεί το Μουσείο Αργυροτεχνίας εδώ στα Γιάννενα σε καταλήτη δράσεων ανάμεσα σε όλους όσοι έχουν κοινό παραμονή τη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
όπως ήδη συμβαίνει στις άλλες πόλεις όπου λειτουργούν τα μουσεία μας. Με το δίκτυο των 9 θεματικών μουσείων που έχουμε δημιουργήσει, συμπράττοντας με την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, αποδεικνύουμε τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οπότε, Δήμαρχε, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Αξιοποιούμε τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και εργαζόμαστε άοπνα για την προβολή της παραγωγικής ιστορίας του τόπου. Η έκθεση, «Όταν η τέχνη γίνεται ιερή», που έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε σήμερα, προβάλλει σπάνια εκκλησιαστικά αντικείμενα μοναδικής τέχνης και τεχνικής, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό και παρουσιάζονται εδώ, στην πόλη της Αργυροδοίας. Είναι η αρχή λοιπόν μιας μακράς και δημιουργικής πορείας που είμαστε σίγουροι ότι θα έχει το Μουσείο Αργυροτεχνίας με τη βοήθεια όλων σας. Άλλωστε, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, σαν και αυτή, οι γόνιμες συνεργασίες είναι νομίζω απαραίτητες, πιο απαραίτητες από ποτέ. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, επιδιώκουμε πάντα να συνομιλούμε με τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Και εδώ έχει και Σαββάτο, βεβαίως, είναι εξαιρετικό.